Ο κύριος Υπουργός μας ενημέρωσε για τις επικείμενες διερευνητικές επαφές, συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στην περιοχή και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θεωρεί αυτές τις εξελίξεις πολύ σοβαρές και θα παρακολουθήσουμε σταθερά, γιατί θα συνυπάρξει η ένταση, η όξυνση με προσπάθεια μιας συμβιβαστικής λύσης. Η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ότι επιδιώκει μια συζήτηση εφόλης της ύλης και θέλει να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των διερευνητικών επαφών, όπως το προσεγγίζει το κάθε κόμμα, τις απαράδεκτες θέσεις για την αποστρατικοποίηση των νησιών και τις γκρίζες ζώνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας μια πολύ επικίνδυνη πορεία, προσπαθούν να διαμορφώσουν το έδαφος για να προωθηθεί λύση συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα σχέδια του ευρωατλαντισμού, όπως και την προηγούμενη περίοδο, είναι άκρως επικίνδυνα και δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εμπλακεί σε αυτό το σχεδιασμό. Οι θέσεις της σημερινής κυβέρνησης δεν μας καθησυχάζουν και γι' αυτό θέλουμε να καλέσουμε το λαό μας να αντιμετωπίσει όλη αυτή την προσπάθεια ωρεοποίησης των διερευνητικών συνομιλιών, να επιδείξει ετοιμότητα και να είναι αυστηρός απέναντι σε κάθε προσπάθεια εφησυχασμού. Σας ευχαριστώ.